Λοιπόν, και έχουμε σήμερα το πρόσωπο εκείνο το οποίο θα μας κάνει και ποδαρικό ουσιαστικά σε αυτό τον αυτοδιοικητικό κύκλο συζήτησης. Ένα πρόσωπο που γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει αυτοδιοίκηση. Έχει περάσει ενεργά τα τελευταία χρόνια από το χώρο της αυτοδιοίκησης και τώρα ρίχνεται εκ νέου στη μάχη. Κυρία Γεωργία Μιλάκη, υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη. Κυρία Μιλάκη, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά να είμαι στην πρώτη αυτή εκπομπή. Ξεκινάει αυτή τη νέα σεζόν μετά από δύσκολες συνθήκες που βιώσατε και εσείς εδώ στο κανάλι σας και εύχομαι όλα να πάνε καλά, αλλά με δύναμη και υγεία και με το χαμόγελο που εσείς όλοι έχετε εδώ, νομίζω ότι όλα θα βρουν το δρόμο τους. Και με το χαμόγελο που έχετε εσείς, σίγουρα θα μας φέρετε και πολύ γούρι αυτό το θεωρώ. Σας ευχαριστώ πολύ, το εύχομαι. Κυρία Μιλάκη, 8 Οκτωβρίου, έτσι είπαμε νωρίτερα και με τον Μπάμπη, είναι οι αυτοδιοικητικές κάλπες. Αυτοδιοικητικές κάλπες που έρχονται σε μία χρονιά που σηματοδοτεί έτσι ένα πολύ σημαντικό στίχημα, αναπτυξιακό στίχημα για την Κρήτη. Και μιλάω συνολικά για την Κρήτη, γιατί είστε υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος και πάλι στο πλευρό του Σταύρου Αρναουτάκη. Και έχοντας δει και την προηγούμενη τετραετία, ποιες ήταν οι δυσκολίες μέσα σε μία ιδιαίτερα ανεπτυγμένη περιφέρεια, αλλά με ιδιαιτερότητες. Ακριβώς όπως το τονίσατε, κύριε Σφακενάκη, ουσιαστικά εμείς εδώ στην Κρήτη έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες σε όλη τη χώρα. Έχουμε δικά μας θέματα τα οποία είναι, γιατί αφορούν την Κρήτη, τον τόπο μας, αλλά καλούμαστε να διαχειριστούμε και συνθήκες πολύπλοκες και δύσκολες που αφορούν και την παγκόσμια κοινότητα, όπως αυτό που πληθήκαμε να διαχειριστούμε στην περίοδο της πανδημίας, του COVID-19. Μην ξεχνάτε ότι τα προηγούμενα 4 χρόνια που πέρασαν ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο που είχε να κάνει με πολλαπλές κρίσεις και αυτές οι κρίσεις επηρέασαν όχι μόνο τις κυβερνήσεις και τα κράτη αλλά και τις τοπικές κοινωνίες. Εμείς λοιπόν στην περιφέρεια Κρήτης ευτυχώς και με αρχηγό του Σταύρου Αρναουτάκη και με το δικό του πρόσταγμα και τη δική του κατεύθυνση κατορθώσαμε, θεωρώ σωστά και αποτελεσματικά, να διαχειριστούμε πολύ δύσκολα πράγματα που αφορούσαν την περιοχή μας και αυτό ήταν και η πανδημία, αλλά και οι φυσικές καταστροφές, σεισμοί, πλημμύρες κλπ. Που δυστυχώς έπληξαν την Κρήτη σε όλους τους νομούς της και σε διαφορετικές περιόδους και δημιούργησαν συνθήκες ευαλωτότητας σε πάρα πολλά επίπεδα. Αυτές όμως οι συνθήκες, νομίζω με μια σωστή διαχειριστική αρχή, είδαμε να βελτιώνονται, να αξιοποιούνται τόσο οι υποδομές που ήδη υφίστανται, αλλά και οι καινούργιες χρηματοδοτικές επιλογές που έχουμε, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτή την πολυπλοκότητα των καταστάσεων και να δούμε το μέλλον με αισιοδοξία, τολμώντας να πω ότι θα κάνουμε ακόμη περισσότερο πράγματα για τους ανθρώπους της Κρήτης, για τα παιδιά μας, για εν γέννη, για την κοινωνία μας και τον τόπο μας που τόσο πολύ αγαπάμε. Ειδικές συνθήκες, όπως το είπατε πολύ σωστά τα προηγούμενα χρόνια, πανδημία, ενεργειακή κρίση, είχαμε και πολλές φυσικές καταστροφές, αξιοποιήθηκαν όλα τα όπλα στη φαρέτρα που θα μπορούσαν να υπάρχουν, κυρίως χρηματοδοτικά βεβαίως το εννοώ, από την περιφερειακή αρχή που έχει και μεγάλη εμπειρία, έτσι. Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, νομίζω και αυτό έχει γίνει κατανοητό και από όλους τους πολίτες της Κρήτης, ότι αξιοποιήθηκαν όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία από οποιοδήποτε επίπεδο και αν μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε τους πόρους και από τα ΠΕΠ προγράμματα αλλά και από τα ΕΣΠΑ και εν γέννη από οτιδήποτε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην περιφέρεια Κρήτης έτσι ώστε να ανακουφίσουμε τον κόσμο, τους πολίτες και να δώσουμε και μία νέα πνοή σε αυτό που ονομάζονται υποδομές που αφορούν πάρα πολλά πράγματα γιατί θα πρέπει να διαχωρίσουμε εδώ. Ένα κομμάτι είναι η κοινωνία και οι ανάγκες της κοινωνίας στην καθημερινότητα των πολιτών. Ένα κομμάτι είναι οι υποδομές, τα μεγάλα έργα, όπως είναι το αεροδρόμιο Καστελίου, όπως είναι ο ΒΟΑΚ, που εμείς έχουμε έναν ρόλο συντονιστικό, θα τον έλεγα εντός εισαγωγικών, αλλά κυρίως είμαστε εκείνοι που θα βάλουμε τις κόκκινες γραμμές, αυτοί που θα απαιτήσουμε για να γίνονται περισσότερα πράγματα, αυτοί που θα διεκδικήσουμε για να γίνουν πιο σύντομα και πιο γρήγορα πράγματα. Επομένως, έχουμε πάρα πολλούς ρόλους. Το κομμάτι της υγείας, της εκπαίδευσης, Μιλάκη και συνόψη διακόπτω ότι είναι συνολικά ο ρόλος της αυτοδιοίκησης αυτό και δι' της περιφέρειας. Ακριβώς. Δηλαδή να είναι η γέφυρα ανάμεσα στην κοινωνία και την κεντρική πολιτική σκηνή, την κεντρική πολιτεία, ούτως ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν ζητήματα τα οποία μπορεί να βαλτώνουν, μπορεί να μην έχει περάσει σωστά το πόσο αναγκαία είναι για μια τοπική κοινωνία. Η περιφέρεια το γνωρίζει αυτό. Είναι πάρα πολύ σωστό όπως το θέσατε και μάλιστα πρέπει να πω ότι δεν είναι μόνο η γέφυρα, αλλά είναι και ο βατήρας. Ο βατήρας
στην εξέλιξη προς το μέλλον. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό. Το να διατηρούμε πολύ στενούς δεσμούς με την κεντρική εξουσία, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε καινούργια προγράμματα, καινούργια οικονομικά κίνητρα για την περιφέρειά μας, αλλά και να μπορέσουμε με τις δικές μας ιδέες, διατηρώντας το δικό μας προφίλ και την ιδιαιτερότητα της Κρήτης, να πορευτούμε σε ένα μέλλον, σε μια Κρήτη του 2030 που θα έχει μια διαφορετική φυσιογνωμία και ευελπιστούμε όλοι ότι θα είναι προς το καλύτερο για όλους τους πολίτες της Κρήτης. Γέφυρα πάντως και για τους Δήμους είναι και για τον άλλο βαθμό αυτοδιοίκησης, διότι κακά τα ψέματα, τώρα, αν παρακολουθείς κανείς, όλοι στην περιφέρεια τρέχουν ένα σωρό προγραμματικές συμβάσεις. Έχω δει, δηλαδή, παρακολουθώντας, όλοι τρέχουν στην περιφέρεια προγραμματικές συμβάσεις να εντάξουν έργα, δηλαδή Δήμοι, τοπικές κοινότητες. Πραγματικά είναι πραγματικά έτσι ακριβώς είναι, γιατί ακριβώς οι Δήμοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς τη συνδρομή της περιφέρειας. Για να λειτουργήσουν όμως οι Δήμοι, θα πρέπει να έχουν και μελέτες δικές τους, να υπάρχουν ήδη σχέδια από τον ίδιο το Δήμο, τα οποία θα χρηματοδοτήσει η περιφέρεια. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Δεν γίνεται στο βαθμό που θα έπρεπε να γίνεται στην Υπάρχει Κρήτη. Μια θεσμική Υπάρχει αδυναμία. Μια θεσμική αδυναμία και όχι μόνο θεσμική και λειτουργική αδυναμία των Δήμων. Εδώ τώρα ερχόμαστε και ευελπιστούμε ότι οι καινούργιες αρχές που θα προκύψουν από τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου και σε επίπεδο Δήμων θα έχουν την δυνατότητα να προχωρήσουν όλες αυτές τις μελέτες έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν ακόμα περισσότερα έργα από την περιφέρεια Κρήτης και με τη συνδρομή της περιφέρειας και Κρήτης. Και να έχουν και εκείνοι όλα εκείνα τα εργαλεία, είτε είναι χρηματοδοτικά, είτε σε επίπεδο προσωπικού, είτε αναφερόμαστε σε Δήμους, είτε αναφερόμαστε στην περιφέρεια, που θα μπορούν να ξεκολλήσουν ζητήματα. Γιατί όταν βλέπουμε μικρούς Δήμους και ακόμη σε πολύ ευαίσθητους τομείς δεν υπάρχει προσωπικό. Τότε εκεί είναι δεμένα τα χέρια. Εννοείται. Και εδώ είναι θέμα όχι μόνο δικό μας, της τοπικής κοινωνίας, αλλά είναι θέμα και του κράτους. Τι θα κάνει το κράτος προς αυτή την κατεύθυνση, πόσο καινούργιο προσωπικό θα προσληφθεί τα επόμενα χρόνια και τι δυνατότητες θα έχουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το προσωπικό. Θα σας πω όμως ότι από τα πολύ απλά παράδειγμα, τα παιδιά που πηγαίνουν στους παιδικούς σταθμούς αυτή τη στιγμή, αυτά είναι χρήματα από την περιφέρεια Κρήτης. 100 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του 2023 που αφορούν το κομμάτι της υγείας είναι χρήματα από την περιφέρεια Κρήτης. Εννοώ ότι όλα αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι αυτά που οι πολίτες έχουν αξιοποιήσει στην καθημερινότητά τους. Δίνουν λύσεις σε προβλήματα της καθημερινότητας και δίνουν λύσεις ακόμα και σε δομές υγείας, που είναι το δικό μου το αντικείμενο, που όλα αυτά τα χρόνια που είχαμε να διαχειριστούμε τον κορονοϊό υπήρχαν πολύ αυξημένες ανάγκες τους σε προσωπικό. Φανταστείτε ότι τουλάχιστον 350 νοσηλευτές, γιατροί και προσωπικό υγείας χρηματοδοτήθηκε η μισθοδοσία τους από την περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να ενισχύσουν το σύστημα της υγείας της Κρήτης σε περιόδους όπως αυτή του COVID-19 και πολλά άλλα πράγματα. Αυτό από την ενίσχυση των. Δεν είναι το φυσιολογικό, δεν είναι το φυσιολογικό. Εμείς ουσιαστικά καλύπτουμε τα κενά της κεντρικής εξουσίας του κράτους. Και προσπαθούμε από τη δική μας πλευρά να βρούμε τις τρόπους και τις λύσεις έτσι ώστε να λύνουμε τα προβλήματα των πολιτών εν τη γενέση τους. Και όχι πια όταν θα διωγγωθούν και θα αντιμετωπίσουμε χειρότερες καταστάσεις. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος μας, γιατί ουσιαστικά αυτό που κάνουμε στην καθημερινότητά μας είναι να αφουγκραζόμαστε την κοινωνία, να αφουγκραζόμαστε τα πολίτες, τα προβλήματα της κάθε περιοχής, του κάθε Δήμου, της κάθε κοινότητας, του κάθε πολίτη μεμονωμένα και να προσπαθούμε με όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας να παρεμβαίνουμε για να προχωρούν άμεσα σε λύσεις που είναι ανακουφιστικές για την καθημερινότητα των πολιτών. Πάντως, σε επίπεδο υποδομών τώρα και τα προηγούμενα χρόνια, κακά τα ψέματα, έργα υποδομής να δρομολογούν να χρηματοδοτούνται από το κεντρικό κράτος εδώ στην Κρήτη, στον τομέα της υγείας, το ξέρετε πολύ καλά. Δεν έχουμε δει. Η αλήθεια είναι ότι. Έχουμε επικεντρωθεί σε μεγάλα έργα όπως είναι το αεροδρόμιο και ο ΒΟΑΚ. Ακριβώς. Ποιος έχει. Ναι, στον τομέα της υγείας, εγώ από ό,τι θυμάμαι, είναι έργα που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Κρήτης κατά βάση. Δεν μου έρχεται κανένα έργο μεγάλο στον τομέα της υγείας που έχει τη σφραγίδα του κεντρικού κράτους. Κάνουμε λάθος. Δεν κάνετε λάθος καθόλου. Ήταν την καινούργια πτέρυγα του Βενιζέλη νοσοκομείου, για παράδειγμα, ένα έργο που αφορά εμάς εδώ στο Ηράκλειο και που αυτό είναι μέσα από την περιφέρεια Κρήτης. Επομένως, σαφώς υπάρχει μία υποχρηματοδότηση. Υπάρχουν λίγοι πόροι από κεντρικά που μπορούμε να διεκδικήσουμε, όμως υπάρχουν και πολλά προγράμματα και ευρωπαϊκά προγράμματα που από εκεί νομίζω ότι έχουμε πλήρη διαχείριση και εκμετάλλευση αυτών των πόρων και είμαστε η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα αυτή τη χρονιά που μέσα από τον αναπτυξιακό νόμο τον καινούριο έχουμε πρόσβαση πρώτη στην Ελλάδα σε τέτοιου είδους χρηματοδοτήσεις.
Να πάμε λίγο και στο πιο προσωπικό κομμάτι, κυρία Μιλάκη. Γιατί επιλέγετε να είστε υποψήφια εκ νέου στην αυτοδιοίκηση, αφού έχετε περάσει αυτά τα χρόνια στο πλευρό του Σταύρου Αρναουτάκη. Γιατί ξανά, και το ρωτώ αυτό, γνωρίζοντας ότι έχετε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα, μια επιστήμη η οποία τρέχει παράλληλα, γιατί επιλέγετε να είστε ξανά υποψήφια? 4 χρόνια πριν, όταν μου ζήτησε ο Σταύρος Αρναουτάκης να είμαι υποψήφια στην περιφέρεια Κρήτης, για μένα ήταν τόσο μακρινό από την καθημερινότητά μου και από την ενασχόλησή μου με την δουλειά μου, με την οικογένειά μου, που μου φαινόταν πρακτικά αδύνατον αυτό να υλοποιηθεί. 4 χρόνια μετά, έχω την πεποίθηση ότι αυτή η ενασχόληση με την τοπική αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού μου έδωσε τη δυνατότητα να κάνω πράξη ό,τι ονειρευόμουν. Να κάνω πράξη προγράμματα και δράσεις που αφορούσαν τους πολίτες σε όλα τα επίπεδα, από το επίπεδο της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου, που είναι το δικό μου αντικείμενο, από την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, από συνάψεις συμφώνου συνεργασίας που κάναμε με διάφορους φορείς για την κακοποίηση των παιδιών, από ένα σωρό νέες για την Κρήτη, εννοώ εντός εισαγωγικών νέες, θα έπρεπε να είναι παλές, αλλά νέες μορφές κοινωνικής πολιτικής, οι οποίες πασπάνε ένα βήμα παρακάτω για την βοήθεια και την ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας στην επίλυση βασικών προβλημάτων που αφορούν τη διαβίωσή μας σε αυτόν εδώ τον τόπο. Αυτή λοιπόν η δυνατότητα που ανοίγεται μέσα από την περιφέρεια Κρήτη σε μένα και σε όλους τους ανθρώπους που έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με αυτό, ήταν μια πόρτα κλειστή προηγουμένως, που άνοιξε διάπλατα και με τη βοήθεια του Σταύρου Αρναουτάκη, και πραγματικά μου έδωσε καινούργιες εμπειρίες, καινούργια εφόδια, με τις ίδιες όμως ηθικές αξίες, για να πορεύομαι και να προσδοκώ ένα καλύτερο μέλλον για μένα, για τα παιδιά μου και για όλους εμάς, γιατί αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλους μας. Δεν αφορά ανθρώπους που έχουν μια ιδιαίτερη κατάρτιση, μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία ή ασχολούνται αποκλειστικά με την πολιτική. Είμαστε ενεργοί πολίτες σε μια κοινωνία που πρέπει και οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο, γιατί αξίζουμε πολύ περισσότερα. Μπορούν να γίνουν όμως και άλλα πράγματα? Τι μπορούμε να περιμένουμε την επόμενη πενταετία και σε επίπεδο κοινωνικής στήριξης? Υπάρχουν και οι ευπαθείς ομάδες. Σε επίπεδο ανεργίας από την περιφέρεια έχουν γίνει σίγουρα πράγματα, αλλά μπορούμε να περιμένουμε κάτι παραπάνω? Μπορούμε να περιμένουμε πολύ περισσότερα. Γιατί θα πρέπει να πούμε ότι η περιφέρεια Κρήτης έχει ένα στρατηγικό σχεδιασμό τέτοιο που περιλαμβάνει όλα αυτά που εσείς τονίσατε προηγουμένως. Άρα, σε επίπεδο κοινωνικό, που εκεί έχουμε και ένα, μπορώ να πω, ένα μειονέκτημα, γιατί δεν είμαστε τόσο καλά όσο θα μπορούσαμε να είμαστε όπως είμαστε σε άλλα επίπεδα. Έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης και έχουμε και τη δυνατότητα να στηρίξουμε από τους νέους ανθρώπους που μπαίνουν αυτή τη στιγμή στο στίβο της επιχειρηματικότητας, που θέλουν να βρουν μια δουλειά, μέχρι τις γυναίκες, τα παιδιά, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα όπως τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Όλοι στεκόμαστε, και απόψε σε λίγο που θα είναι εδώ στο κανάλι σας ο Περιφερειάρχης μας, φαντάζομαι ότι αυτό για το οποίο θα ερωτηθεί είναι έργα υποδομών, έργα αιχμής για την Κρήτη. Αφήνουμε στο περιθώριο πολλές φορές προβλήματα που αφορούν την κοινωνία και που είναι εκείνα στα οποία θα πρέπει εμείς να δώσουμε τη μεγαλύτερη βαρύτητα. Η αλήθεια είναι ότι η κοινωνική πολιτική τα τελευταία χρόνια έχει κάνει άλματα στη συνείδησή μας. Στη συνείδησή μας, ακριβώς. Στην αναγκαιότητα που υπάρχει. Ακριβώς. Απολύτως συμφωνώ. Και είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο εγώ βρίσκομαι εδώ μαζί σας τώρα. Γιατί θα πρέπει να γίνει συνείδησή μας αυτό το κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής. Εκεί θα πρέπει να δώσουμε όλο μας το βάρος. Εγώ έχω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία σας. Ξαναλέω ότι είστε ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τις αυτοδιοίκησης και αυτό πρέπει να το κρατάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι και εγώ καλή επιτυχία και ήθελα να ρωτήσω, αν προλαβαίνω, και για το θεσμικό κομμάτι, γιατί διατελέστε και γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου και κύλησαν όλα καλώς στην πορεία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Νομίζω ήταν ήσυχες γενικά οι συνεδριάσεις. Αυτό ναι, πρέπει να το τονίσουμε. Είχαμε ένα περιφερειακό συμβούλιο που νομίζω ότι ήταν το καλύτερο των τελευταίων 20 χρόνων. Από την άποψη της έντασης, είχαμε
όλες τις παρατάξεις οι οποίες έφεραν τις απόψεις τους σωστά, θεσμικά, χωρίς φωνές, χωρίς κινήσεις εντυπωσιασμού, και αυτό βοήθησε ώστε οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου να είναι ακόμα πιο σωστές, ακόμα πιο έγκυρες και ακόμα πιο αποτελεσματικές. Άρα σας κάναν τη ζωή σχετικά εύκολη. Ναι, νομίζω ότι ήταν η ζωή μας πολύ εύκολη σε αυτή τη διαδικασία. Ο ωραίος διάλογος και ο γόνιμος δεν χρειάζεται να έχει κραυγές. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Μια καλή και ευλογημένη χρονιά και τηλεοπτική σας εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.